Το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μόλι ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα είναι καταστροφικό για τα υποαπεξάρτηση άτομα και του συγγενεί του. Το πάμε και όπου βγει, δεν ισχύει στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, λένε οι εργαζόμενοι των ΚΕΔΕΑ και ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καθώ τα υποκατάστατα δεν είναι αντιμετώπιση, ενώ δεν γίνεται να αποκλειστούν από την ψυχοθεραπεία τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειέ του. Είναι κέντρο θεραπεία εξαρτημένων ατόμων, το οποίο δεν χορηγεί υποκατάστατα φάρμακα στου ανθρώπου για να ξεπεράσουν την όποια μορφή εξάρτηση μπορεί να έχουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι που ε, τις πρόχουν να ε, ψηφίσουν το νομοσχέδιο ε, οικονομικά συμφέροντα με φαρμακοβιομηχανίες για υποκατάστατα και άλλα και κλινικές ιδιωτικές και γιατί το ΚΘΑ φτιάχνει ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και στέκονται στα πόδια τους, τη διεκδικούν τη ζωή τους και προφανώς αυτό δεν είναι ευχάριστο για την κάθε εξουσία. Τα ίδια τα μέλη που έχουν βοηθηθεί από το Κεθεά στα Χανιά μίλησαν στη Νέα Τηλεόραση για το πώς ξαναγεννήθηκαν από τις τάχτες τους. Ο κύριος Μανόλης, ένα χρόνο περίπου στο πρόγραμμα, 50 χρόνια όμως το αλκοόλ, πίστεψε στον εαυτό του και τα κατάφερε να είναι καθαρός με τη βοήθεια των θεραπευτών του. Είχε εξαγγείλει ο υπουργό ότι από την πρώτη πρώτου του 24 οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν θα έχουν συμμετοχή στα φαρμακά τους. Είναι Ιούλιος Μήνα, εγώ τα πληρώνω. Την κέρδισα τη ζωή για την αποδοχή. Εντάξει. Αλλά σα ε, σας λέ, ξαναλέω, εγώ σκέφτομαι τις επόμενες γενιές. Νομίζω ότι εκεί το πάνε να ιδιωτικοποιηθεί η απεξάρτηση και γενικά η υγεία. Ο Θεός να, ο Θεός να φυλάει τα παιδιά που έρχονται. Ο 28χρονο Γιώργο, αγρότη στο επάγγελμα, νόμιζε πω η κατανάλωση αλκοόλ από την πλευρά του ήταν φυσιολογική για την ηλικία του και ω τρόπο διασκέδαση στην Κρήτη. Όταν πήγε στο Κεθέα, όμω, κατάλαβε γιατί μήνε τώρα δεν έχει βάλει στο στόμα του ούτε σταγόνα. 8 με 9 μήνες τώρα δεν έχω, δεν έχω ξαναπιεί. Ε, και πώς εκτός... Πώς αισθάνεστε τώρα. Ε, περήφανος. Ε, και εκτός, εκτός για το αλκοόλ, με έχουν βοηθήσει και να γίνω, πώς να το πω, καλύτερος άνθρωπος, καλύτερη εκδοχή από αυτή που, αυτή που ήμουνα. Ο κορονοϊό έφερε τη μεγάλη εξάρτηση από τον ηλεκτρονικό τζόγο για πολλέ ώρε κάθε μέρα στο Λευτέρι, ο οποίο δεν σήκωνε το βλέμμα του από την οθόνη. Έχασε πολλά από τη ζωή του στα 10 χρόνια τη εξάρτηση, αλλά τα κατάφερε και τα πήρε όλα πίσω. Ήμουν ένα, 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 κενό, κενό αρκείο, δεν μπορώ να το πω καλέ αλλιώ. Ε, αυτό το κενό αρκείο, λοιπόν, περνώντα το κατόφλι του και θεά, γέμισε ξανά. Πήρε καινούργια ερεθίσματα και απέβαλε όλο αυτό το, Συγχωρέστε μου για την έκφραση, την έκφραση κάψιμο που είχε υποστεί και αναγεννήθηκε. Σε έφτασα να τερματίσω με το μαραθώνιο Κρήτη, σε, να τρέξω και να αγωνιστώ, μάλλον σε ένα τρίαθλο, σε ένα αγώνα τριάθλου. Η κυρία Φωτεινή δεν μπορεί να φανταστεί το πώ θα μπορέσουν χιλιάδε γονεί σε όλη τη χώρα να καταφέρουν με τι δωρεάν συνεδρία του και θεά να γίνουν καλύτεροι για τα παιδιά του και να βοηθήσουν και του εαυτού του. Μόνοι μα όχι, δεν μπορούμε. Γιατί δεν. Έχει ένα εργαλείο το ΚΕΘΕΑ, την ομάδα, μέσα από την ομάδα. Ο ένας βλέπει την καμπούρα του άλλου πολύ πιο εύκολα από τη δική του. Οπότε αυτό βοηθάει την οικογένεια να δει τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει παραπάνω. Για όλου του παραπάνω λόγου, οι ωφελούμενοι των δράσεων των ΚΕΘΕΑ θέλουν τα κέντρα ανοιχτά, με μόνιμο προσωπικό, χωρί υποκατάστατα και με όλε τι εξαρτήσει για αντιμετώπιση και δεν θα σταματήσουν τι κινητοποιήσει μέχρι να τα καταφέρουν.